που έχω να σας πω είναι ότι με απόφαση του Περιφερειάρχη του κυρίου Μέτσιου δεν θα λειτουργήσουν όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλους τους δήμους της περιφέρειας για αύριο Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου του 2021. Τα σχολεία θα παρέχουν τηλεκπαίδευση σύμφωνα για την πρωτοβάθμια, σας μιλώ και για την δική μας διεύθυνση, την πρωτοβάθμια της δράμας, σύμφωνα με το ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης που είχε εφαρμοστεί κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα 2 και 10 με 4,5 για τα νηπιαγωγεία και 2 και 10 με 5 και 20 για τα δημοτικά σχολεία. Μπαίνουμε λοιπόν αναγκαστικά λόγω των κακών καιρικών συνθήκων, από όσο καταλαβαίνουμε όλοι, κυρία Χαραλαμπίδου, σε αυτήν την νέα λειτουργία και πάλι. Είναι οι κακές καιρικές συνθήκες και ο συνδυασμός της πιστής στήρησης των μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού. Καταλαβαίνετε ο συχνός αερισμός και όλα αυτά. Ένας συνδυασμός λοιπόν, την απόφαση την πήρε ο Περιφερειάρχης, γιατί είναι συνολικά για όλα τα σχολεία, για όλους τους δήμους της περιφέρειας και τους δικούς μας. Και κάθε μέρα θα ανανεώνεται αυτή η απόφαση αν χρειαστεί, δηλαδή θα ξαναπραγματοποιήσετε σύσκεψη και αύριο? Εμείς οι διευθύνσεις κάναμε σύσκεψη με τον περιφερειακό μας διευθυντή, δεν εμπλεκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Εκεί έχει εμπλακεί ο περιφερειακός διευθυντής της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι ο κύριος Μπαντίκος. Ωστόσο, για το αν θα λειτουργήσουν τα σχολεία κατά δήμους, την απόφαση την παίρνουν οι δήμαρχοι και σίγουρα θα υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες. Αυτό ισχύει για την αυριανή μέρα.